Και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενή μας συνταγή για σήμερα, που θα φτιάξουμε ένα πρωινό. Και το πρωινό αυτό με τι θα είναι? Κολοκύθα. Αυτός είσαι. Η κολοκύθα είναι ένα φανταστικό υλικό. Άμα την αγαπήσετε, θα σας αγαπήσει και αυτή. Γιατί συνήθως την κολοκύθα την κάνουμε ή μόνο σούπα ή μόνο καναπουρέ. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε μία κολοκύθα για να φτιάξετε το πιο νόστιμο και ιδιαίτερο πρωινό που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την κολοκύθα ο γκρατέν θα χρειαστούμε 1,5 κιλό κολοκύθα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και 100 γραμμάρια νερό. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια βούτυρο, 20 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια γάλα, 1 κουταλιά της σούπας εστραγκών, φρέσκο ή ξηρό, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, πιπέρι και 200 γραμμάρια μίξ τυριών. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια μπέικον, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 αυγά, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρόκα, ντοματίνια, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τον κύριο κολοκύθα. Παίρνουμε την κολοκύθα και έτσι όπως είναι, για να μην κάνω τη ζωή σας δύσκολη, πάρτε και κόψτε την στη μέση εδώ. Γιατί εδώ πέρα αυτό το κομμάτι είναι ατόφιο ολόκληρο, ενώ στη μέση είναι ίχθος. Έχει μία έτσι τρύπα που έχει τα σποράκια της. Θα δούμε άμα έχει αυτή. Οπότε κόβουμε στη μέση. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πασατέμπο να φάτε, ξέρεις πώς να κάνεις πασατέμπο? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά βγάζεις τα σπόρια, τα καθαρίζεις, τα πλένεις πάρα πολύ καλά, τα βάζεις με χοντρό αλάτι στο φούρνο, τα ψήνεις και είναι έτοιμα. Να βγάλω τα σπόρια. Γενικά η κολοκύθα βάφει τα χέρια, οπότε όσο λιγότερο γίνεται να την πιάνετε τόσο καλύτερα. Λοιπόν, βγάζουμε τα σπόρια εδώ, τέλεια. Και κοίταξε πόσο απλή είναι η διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε στην κολοκύθα είναι να ρίξετε ελαιόλαδο. Πώς θα πάμε τώρα? Υπέροχα. Τι άλλο πρέπει να βάλουμε? Αλάτι και πιπέρι. Αλάτι βοηθάει και την κίνηση της κολοκύθας, την αναδεικνύει. Τι να αυτός, πού τον έχουμε βρει? Βέβαια, υπάρχει φαγητό που να μην βάζουμε αλάτι. Μπράβο. Και η κολοκύθα θέλουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα κάναμε σε ένα κρέας. Αυτό που θέλω να κάνετε στο ταψάκι είναι να ρίξετε λίγο νερό, εδώ. Γιατί ουσιαστικά θα δημιουργήσει υδρατμούς και θα βοηθήσει να ψηθεί η κολοκύθα πιο εύκολα μέχρι μέσα. Και αλουμινόχαρτο. Κλείνουμε με αλουμινόχαρτο και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα ψήσω περίπου για μία ωρίτσα. Σε μία ωρίτσα η κολοκύθα μας θα είναι έτοιμη. Την βγάλουμε το φούρνο και αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα ετοιμάσουμε μία μπεσαμέλ. Και μέσα στην μπεσαμέλ θα ρίξουμε λίγο από την πούλπα της ψημένης κολοκύθας για να κάνουμε μία μπεσαμέλ με κολοκύθα. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα? Τέλειο. Θα ξαναγεμίσουμε την κολοκύθα και θα ρίξουμε τυρί για να βάλουμε ένα γκραντινάρο μέσα στο φούρνο. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα? Τέλειο. Αλλά πρωινό ακόμα δεν είδαμε, σωστά? Γι' αυτό το λόγο θα ψήσουμε και αυγά με μπέικον για να ρίξουμε από πάνω και να γίνει χαμός. Η κολοκύθα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε γλυκές, όσο και σε αλμυρές συνταγές, προτέρημα που λίγα λαχανικά διαθέτουν. Έχει μία πεντανόστιμη, γεμάτη γλύκα σάρκα, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά της σε καροτενοειδή, στα οποία οφείλει το φωτεινό πορτοκαλί χρώμα της, οι βιταμίνες, η πρωτεΐνη της χαρίζουν μία υψηλή θέση ανάμεσα στα τρόφιμα που θεωρούνται πολύτιμα για τον οργανισμό μας. Ο χρόνος ζωής της κολοκύθας, ολόκληρης, όχι κομμένης, κυμαίνεται από 2 με 6 μήνες, ανάλογα με το είδος της. Η κολοκύθα μου είναι σχεδόν έτοιμη, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε αυτή την υπέροχη μπεσαμέλ. Βάζω την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Δεν θέλουμε πολύ ποσότητα, θέλουμε ίσα-ίσα λίγη μπεσαμέλ για να δέσει τη γέμιση. Οπότε, βουτυράκι. Περιμένουμε να λιώσει λίγο το βούτυρο εδώ και νομίζω ότι μετά από τόσο καιρό έχετε μάθει όλοι να φτιάχνετε μπεσαμέλ, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, ανακατεύω το βούτυρο μέχρι που να λιώσει, ρίχνω μέσα το αλεύρι μου. Κλασική περίπτωση ρου. Κάνουμε το ρου, το ρου θα δέσει οποιοδήποτε υγρό στοιχείο θα ρίξουμε μέσα. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή κάνουμε μπεσαμέλ, θα ρίξουμε τι? Θα σου δώσω τρεις ευκαιρίες. Ζωμό κοτόπουλο, γάλα ή κρέμα γάλακτος. Γάλα. Αυτό. Θα ρίξουμε μέσα το γάλα μας. Νομίζω ότι πήραμε μεγάλη κατσαρόλα γιατί είναι πολύ λίγη ποσότητα, αλλά δεν πειράζει. Το γάλα μας θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
ανακατεύουμε. Με το που απορροφηθεί το πρώτο γάλα, ρίχνουμε το επόμενο. Με το που απορροφηθεί το επόμενο, ρίχνουμε το επόμενο. Και η μπεσαμέλ μας είναι σχεδόν έτοιμη. Θέλουμε να πάρει μία βράση, οπότε χαμηλώνω λίγο τη φωτιά και ήρθε η ώρα να βγάλω την κολοκύθα από το φούρνο. Αναγία μου. Με έχετε πάρει με στραβό μας, λέτε, τι θα κάνει αυτός ο τύπος. Θα δείτε τώρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη που είναι η κολοκύθα μας, δεν είναι υπέροχη. Βγάζω από τη φωτιά την κατσαρόλα μου, τη φέρνω δίπλα. Και αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να βγάλω λίγο από τη σάρκα της κολοκύθας εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνει, σαν βουτυράκι. Να τη ρίξω μέσα στην μπεσαμέλ. Είναι ένα τέλειο, τέλειο φαγητό. Και με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε και την κολοκύθα με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, ξαναβάζουμε τη φωτιά. Δεν περιμένουμε να διαλυθεί τελείως η κολοκύθα. Θέλουμε να αφήσει κομμάτια. Απλά τις πάμε μαζί με την μπεσαμέλ. Και κοιτάξτε εδώ. Ιδιαίτερο. Όμορφο. Περίμενε γιατί ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, έχουμε δύο εναλλακτικές. Το μπέικον να το βάλουμε εδώ μέσα ή το μπέικον να το σερβίρουμε από πάνω. Τι θέλετε? Από πάνω. Από πάνω. Συμφωνώ. Λοιπόν, βγάζουμε από τη φωτιά με το που πάρει μια βράση, σβήνουμε τη φωτιά μας και τώρα ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές μέσα στην μπεσαμέλ. Έχω εδώ πέρα ένα υπέροχο μυρωδικό που λέγεται πώς μυρίζει ούζο. Εστραγόν. Μήπως ήθελες να πεις εστραγόν. Εστραγόν. Μπράβο. Είναι το εστραγόν. Το εστραγόν μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα φανταστικό μυρωδικό. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, το εστραγόν γίνεται πολύ ξύλο. Το κοτσανάκι, οπότε δεν τρώγεται. Οπότε από αυτό το σημείο και μετά πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε μόνο τα φιλαράκια, γιατί δεν μπορούμε να το φάμε. Δεν το παρακάνουμε, θα βάλουμε ίσα λίγο εστραγόν. Τώρα θα μου πείτε εστραγόν φρέσκο, εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε στο σούπερ μάρκετ, σωστά. Οπότε θα βάλετε αποξηραμένο, γιατί έχουν όλα μα όλα το σούπερ μάρκετ. Θα ρίξω λίγο εστραγόν μέσα, εδώ. Κάνουμε μία μπεσαμέλ, οπότε θέλουμε οπωσδήποτε και λίγο μοσχουκάρι εδώ. Εδώ. Όπου είναι φανταστικό. Και τώρα πρέπει να βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Σωστά. Σας έχω κρατήσει μια έκπληξη. Αλάτι λέω να μην βάλω, θα βάλω μόνο πιπέρι, γιατί μέσα σε αυτή την υπέροχη μπεσαμέλ με κολοκύθα και στραγγόν θα βάλω μίξ τυριών. Για να λιώσουν στο φούρνο και να γίνει πιο σεξι μπεσαμέλ μας. Οπότε θέλω τυράκι. Θα πάρω και το μπέικον, γιατί θα σοτάρω στη συνέχεια για να ρίξω από πάνω. Και θα ρίξω περίπου 120 γραμμάρια μέσα και τα 80 θα κρατήσω για να τα ρίξω από πάνω. Ανακατεύω και το τυρί. Εδώ. Παναγία μου. Για πείτε, δεν γίνεται να μην σας τρέχουν τα σάλια. Και τώρα έχετε το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της συνταγής. Πάμε πάλι πίσω στις κολοκύθες μας. Και θέλω όλη αυτή την υπέροχη μπεσαμέλ με τυρί, κολοκύθα, μοσχοκάριδο, εστραγγόν. Να τη ρίξετε μέσα στις κολοκύθες, εδώ. Για πείτε, σας την έφερα, δεν το περιμένατε. Για πείτε. Τέλειο. Απλώστε την μπεσαμέλ να πάει παντού, να καλύψει όλη την κολοκύθα εδώ. Ωλαλα. Φανταστικό. Πάρα πολύ έξυπνο, κυρία. Έχω κρατήσει άλλα 80 γραμμάρια τυρί. Και αυτά τα 80, θα τα ρίξω από πάνω. Επίσης, θα κόψω λίγο ακόμα στραγγόν και θα το ρίξω από πάνω. Και τώρα, ο φούρνος μας ήταν στους 180 βαθμούς, σωστά. Πάμε τέρμα στο γκριλ, εδώ, και ουσιαστικά θέλουμε να πάρουν ωραίο χρώμα από πάνω οι κολοκύθες μας, οπότε βάζουμε στο φούρνο για περίπου 10-15 λεπτά στο γκριλ. Όση ώρα κάνουν οι κολοκύθες να γίνουν, εμείς θα πάρουμε και θα ετοιμάσουμε τα αυγά μας και τον μπέικον. Τυράκι, δηλαδή θα τα γκρατινάρουμε. Ναι, δεν το είπα. Όχι. Δεν είπα ότι θα τα γκρατινάρουμε. Αυτό εννοούσα. Ότι όταν βάλουμε πάνω το γκριλ, θα γκρατινάρουμε για να πάρουν ωραίο χρώμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διόρθωσες. Στο επόμενο γύρισμα να μην είσαι. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε ή ένα ή δύο τηγάνια. Πόσα θέλετε να βάλω? Δύο. Δύο τηγάνια.
Έχω μπέικον και έχω πάρει ένα κομμάτι. Δεν θα πάω με την κλασική εκδοχή του φέτες μπέικον πάνω από το φαγητό μου. Θα κόψω λαρντόν, θα κόψω μικρά κομματάκια εδώ πέρα. Εδώ. Ωχ, Παναγία μου. Οπότε κόβουμε λαρντόν, ωραία κομμάτια. Να φτουράνε στο μάτι, βρε παιδί μου. Και τα ρίχνουμε στο μικρό τηγανάκι. Δεν χρειάζεται λάδι. Θα γίνουν τέλεια μόνα τους. Θα δώσουμε λίγο ώρα γιατί είναι μεγάλα κομμάτια. Οπότε χαμηλώνω λίγο τη φωτιά. Να ψηθούν σιγά σιγά, να γίνουν τραγανά, να γίνουν ωραία και όμορφα και σεξι. Και εδώ πέρα θα τηγανίσω αυγά. Ο μεγαλύτερος μου φόβος στην τηλεόραση είναι πάντα τα κάνω αυγά τηγανιτά. Φαντάζεστε να σπάσω κρόκος. Είναι το πιο άσχημο θέαμα. Οπότε θα το κάνω πάρα πολύ προσεκτικά. Θα φροντίσω να μην σπάσουν με τίποτα. Οπότε. Λαδάκι. Τηγάνι. Και έχω 4 αυγουλάκια. Προτιμούμε να τα ρίχνουμε σε κρύο λάδι τα αυγά μας και όχι σε καυτό, γιατί δεν θέλουμε να τραγανίσουν και να κάνουν γύρω-γύρω τα ασπράδια. Θέλουμε να είναι πάρα πολύ βελούδινο τα ασπράδια στο αυγό. Οπότε, πολύ σιγά θα σπάσω με ευλάβεια. Εδώ. Ωχ, ένα χειροκρότημα για το πρώτο που δεν έσπασα. Ευχαριστώ, παιδάκια μου. Ωχ, και το δεύτερο που το δεύτερο δεν έσπασε. Το τρίτο δεν έσπασε. Χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωχ, και το τέταρτο δεν έσπασε. Λοιπόν, αλάτι και πιπέρι, βέβαια. Κοιτάξτε, για να γίνουν σωστά τα αυγά, θέλει αλατάκι πάνω στον κρόκο, έτσι δεν είναι, φίλε? Έτσι, έτσι. Άμα δεν βάλεις αλατάκι πάνω στον κρόκο, κάνεις μισή δουλειά. Τέλεια. Λοιπόν, το μπέικον μας γίνεται τραγανό εδώ. Τα αυγουλάκια μας και αυτά σιγά σιγά θέλουν περίπου 2-3 λεπτάκια. Βλέπετε, δεν δυναμώνω πολύ τη φωτιά. Η κολοκύθα μου, όπως βλέπετε, τσιρτσιρίζει, είναι σχεδόν έτοιμη και αυτή. Θέλουμε 1-2 λεπτάκια για να είναι όλα έτοιμα. Οπότε ήρθε η ώρα να στήσουμε μια ωραία πιατέλα. Το μόνο που θέλω είναι λίγο ρόκα εδώ. Λίγα ντοματίνια. Γίνεται χαμός. Χαμηλώστε, σταματήστε. Μην ψήνεστε άλλο. Λοιπόν, ντοματίνια, εδώ και εδώ. Αναγκία μου. Τι φανταστικό πράγμα που είναι αυτό. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τα κλασικά. Πιπέρι, αλάτι, λαδάκι. Όλα. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον κύριο κολοκύθα από το φούρνο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Βλέπετε, τσιρτσιρίζει. Είναι γεμάτο με μπεσαμέλ και τυριά μέσα. Παναγία μου, δεν γίνεται να μην σου τρέχουν τα σάγια με το που το βλέπεις. Βγάζουμε τις κολοκύθες πολύ προσεκτικά, εδώ. Όλαλα. Μία. Έτσι τα πάει. Δύο. Βλέπετε αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει. Πάει αυτό πίσω. Top. Και τώρα θέλουμε τα αυγουλάκια μας. Θα πάρω αυτή τη σπάτουλα. 1, 2, 3, 4. Ο κρόκος έχει μείνει ωραίος, ρευστός και είναι αμαρτία να καλύψουμε αυτές τις υπέροχες κολοκύθες. Ρίξτε τα αυγά σας εδώ, γύρω-γύρω. Είναι για 4 άτομα έτσι όπως το έχουμε κάνει. Το καθένας θα παίρνει το αυγουλάκι του. Θα παίρνει και κολοκύθα. Παναγία μου. Όπου και το εστραγγόν μυρίζει τόσο ωραία. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο Μπέικον. Επιτέλους να πει ότι είναι παρόν και ότι υπάρχει και αυτό σε αυτή τη συνταγή. Να βάλω το λαδάκι από τον Μπέικον ή όχι? Όχι, λέτε. Θα βάλω μόνο όσο μπορεί να πέσει. Δεν το βάλα όλο. Κοιτάξτε εδώ, έχει λίγο. Και εδώ. Και εδώ. Και βάλα. Για την κολοκύθα ο γκρατέν. Κόβουμε την κολοκύθα κατά μήκο στη μέση και αφαιρούμε τα σπόρια. Την βάζουμε σε ένα ταψί, ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι και νερό. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Λιώνουμε σε μια κατσαρόλα το βούτυρο.
Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Ρίχνουμε το γάλα σε δόσεις, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει η μπεσαμέλ. Βάζουμε στην μπεσαμέλ 4 με 5 κουταλιές από τη σάρκα, από κάθε κομμάτι κολοκύθας και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η κολοκύθα και να ενσωματωθεί στο μείγμα. Προσθέτουμε λίγο εστραγκόν, το τριμμένο μοσχοκάριδο, πιπέρι, 120 γραμμάρια από το μίξ τυριών και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, γεμίζουμε με το μείγμα της μπεσαμέλ τις κολοκύθες. Ρίχνουμε το υπόλοιπο μίξ τυριών, λίγο εστραγκόν και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στο γκριλ για 10 με 15 λεπτά. Για τη σύνθεση, κόβουμε το μπέικον σε κομμάτια και το ψήνουμε σε ένα τηγάνι μέχρι να γίνει τραγανό. Τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο τα αυγά και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε σε μία πιατέλα τη ρόκα και τα ντοματίνια κομμένα στη μέση. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τις κολοκύθες, τα αυγά, το μπέικον και σερβίρουμε. Για πείτε μου τώρα, αυτό το σερβίρετε για πρωινό, για μεσημεριανό ή όλες τις ώρες? Για όλες τις ώρες. Αυτή είμαστε. Μια καταπληκτική συνταγή, το είδατε, πραγματικά με το τίποτα φτιάχνεις κάτι τόσο μοναδικό. Οπότε αρπάξτε τα τηγάνια σας και γρήγορα στην κουζίνα για να φτιάξετε αυτή την υπέροχη κολοκύθα.